Ο Δήμος Ηρακλείου, αντιλαμβανόμενος πλήρως το δύσκολο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον στο οποίο όλοι βιώνουμε και τις απειλές τις οικονομικές που δέχονται και τα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις, κάνοντας και πράττοντας ό,τι είναι από τη μεριά του δυνατόν για το καλύτερο των δημοτών, έχει κάνει όλα αυτά τα διαβήματα μπρος στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και όχι μόνο, και με διαζώσεις επισκέψεις, με σκοπό να επιμηκύνουμε τις δόσεις, να τις κάνουμε 100 και να δημιουργήσουμε και εργαλεία ευελιξίας, όπως για παράδειγμα την μείωση των προσαυξήσεων, και όχι μόνο, αλλά και αν κάποιος θέλει να αποπληρώσει μέρος του κεφαλαίου, να μπορεί να έχει και μέρος των προσαυξήσεων. Θέλω να πω ότι, ωστόσο, και μέχρι όλα αυτά να γίνουν από το Υπουργείο, είναι όσοι από τους συνδημότητες μας, όσες συνδημότητες οφείλουν στο Δήμο, τους καλούμε να έρθουν να επικαιροποιήσουν τη σχέση την οικονομική με το Δήμο, να δουν αν χρωστούν και πώς μπορούν να διακανονίσουν την οφειλή τους, για να μην ξαφνιαστούν μετά το Σεπτέμβριο, που θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων και εκ του κανόνα να επιβάλλουμε τα αναγκαστικά μέτρα που έχουν να κάνουν με την δέσμευση τόσο του ΑΦΜΗ πάνω από 300 ευρώ, όσο και πάνω από 50 ευρώ την δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού, δηλαδή να μπορούμε να τα αντλήσουμε από τον τραπεζικό λογαριασμό ή να τον δεσμεύσουμε. Συνεπώς, και μέχρι τότε θα θέλαμε να προκαλέσουμε, θα θέλαμε να ενημερώσουμε, θα θέλαμε να κινητοποιήσουμε όλους όσους νιώθουν ότι οφείλουν στο Δήμο να κινητοποιηθούν πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, παίρνοντας τηλέφωνο τους αρμόδιους στην Δημοτική Υπηρεσία και όχι μόνο, αλλά μπαίνοντας και στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου με τους κωδικούς TaxiNet, να δουν αν πραγματικά χρωστούν και τι χρωστούν. Θέλω επίσης να σας πω ότι υπάρχουν τα εργαλεία των 2, 12, 24 και 48 δόσεων που μπορούμε να ρυθμίσουμε. Με αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι είναι μια ευελιξία για τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και καλό θα είναι να την επωφεληθούν όλοι όσοι την δικαιούται. Ωστόσο, αυτό που επισημαίνω και θέλω να γίνει απόλυτα σαφές είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα χρέη να παραγραφούν, διότι ο νόμος, ο 5027 του 2023, επιβάλλει τον καταλογισμό στους υπηρεσιακούς, αν και εφόσον αποδειχτεί ότι με δική τους υπαιτιότητα παραγράφονται αυτά τα χρέη. Συνεπώς, για να μην ξαφνιστούν οι πολίτες, για να μην κάποιο πρωί δουν το λογαριασμό τους να είναι δεσμευμένος ή το ΑΦΜΗ τους να είναι δεσμευμένος στην εφορία, καλό θα είναι να κινητοποιηθούν. Αυτό το διάστημα και μέχρι τέλος του Αυγούστου κάνουμε μια καμπάνια ενημέρωσης που ξεκινάει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα συνεχίσει με ατομικές ειδοποιήσεις μέσω email και συστημένων αλληλογραφιών. Και με αυτόν τον τρόπο θα θέλω να ενημερώσω τους πολίτες ότι καταστείται η ωφελή τους επίκαιρη, δεν παραγράφεται. Συνεπώς, για να μην φτάσουμε στη διαδικασία των αναγκαστικών μέτρων που είπα και προηγουμένως, θα θέλαμε να δημιουργήσουμε την εγρήγορση των πολιτών με σκοπό να κινητοποιηθούν και να διακανονίσουν ή ακόμα και να εξοφλήσουν ή και στην τελική, αν μπορούν με κάποια ένσταση, να παραγραφούν οι προσαυξήσεις τους. Μιλάμε για 39.000 ΑΦΜΗ που αφορά 33.500.000 το ποσό. Δηλαδή, 39.000 ΑΦΜΗ αφοράν 33.500.000 ευρώ. Όλο αυτό το ποσό είναι διάρκειας πόσων ετών? Αυτό το ποσό έχει να κάνει σε δύο περιόδους. Αυτό τις 20 ετίες που τίνει να ολοκληρωθεί και να παραγραφούν. Οπότε μιλάμε από το 2004 και πίσω προς το 2024 και από το 2018 και πίσω είναι η πενταετία. Γιατί όπως έχουμε πει, ο νόμος άλλαξε. Από 20 ετία έγινε πενταετία, αλλά έδωσε το περιθώριο στους ΟΤΑ ένα χρονικό διάστημα 2 ετών να μεταφέρουν αυτές τις οφειλές της 20 ετίας που τείνουν να παραγραφούν στην πενταετία. Συνεπώς, για την 20 ετία είναι όσοι έχουν βεβαιωμένες οφειλές από το 2004 και πίσω, και επίσης για την πενταετία που είναι έτσι κι αλλιώς ο νόμος ίσχυει από το 2018 και πίσω. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από εμάς να εγκαθαρίσουμε αυτή τη λίστα, να την κάνουμε όσο γίνεται πιο ρεαλιστική. Δεν είναι 104, πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό έτσι κι αλλιώς. Όμως, τα 33.500.000 που αφορούν τα 39.000 ΑΦΜΗ είναι ένα ρεαλιστικό, άκρος ρεαλιστικό νούμερο, το οποίο έχει γίνει μετά και από εγκαθάριση. Πρέπει να σας πω, ήδη από αυτά τα 39.000 ΑΦΜΗ ήδη έχουν φύγει
μέχρι και τώρα πάνω από 3.200 επιστολές ατομικές που έχουν καταστήσει την οφειλή αυτή ενεργή. Οπότε το ίδιο θα συμβεί και το επόμενο διάστημα. Και αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες του Ηρακλείου και όλους όσους οφείλουν στο Δήμο είναι ότι δεν πρόκειται να παραγραφούν τα ποσά αυτά, ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να καταλογιστούν στους υπηρεσιακούς, έτσι όπως επιβάλλει ο νόμος 5027 του 2023.